Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Σήμερα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το ψηφοδέλτιο του κινήματος Ελλάδα ο άλλος δρόμος, το οποίο θα τεθεί υπόψη των Ελλήνων πολιτών στις προσεχείς ευρωεκλογές και φυσικά να παρουσιάσουμε την υποψηφιότητα της συντοπίτησάς σας, της κυρίας Κωνσταντίνας Τζάνου Ψαρομπά. Είναι οικονομολόγος, εδώ κάτοικος της ΚΟ, δραστηριοποιείται στα κοινωνικά ζητήματα και θεωρούμε ότι είναι μια υποψηφιότητα η οποία δίνει τη δυνατότητα στα Δωδεκάνησα να έχουν τον άνθρωπό τους σε ένα ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι ένα ευρωψηφοδέλτιο μάχης, ένα ευρωψηφοδέλτιο που υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο θα στηρίξει τα εθνικά μας θέματα στην προσεχή Ευρωβουλή, όπως άλλωστε κάνουμε μέχρι στιγμής. Θα αναδείξουμε ζητήματα που έχουν σχέση με την στήριξη των πολυτέχνων. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα της οικογεννητικότητας στην πατρίδα μας πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και δεν θεωρούμε βέβαια λύση αυτό που προτείνεται από τις διάφορες δυνάμεις της νέας τάξης πραγμάτων, ότι δήθεν το δημογραφικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα λυθεί με αθρώες εισαγωγές μεταναστών. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσει την πρόταση για τη δημιουργία ενός Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια στην πατρίδα μας. Αυτό το Ταμείο μπορεί και μπορούσε να ιδρυθεί με χρήματα τα οποία περίσσεψαν από το τρίτο δανειακό πακέτο. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά τα χρήματα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών, να αγοράσει κόκκινα δάνεια ύψους 50 δισεκατομμυρίων και να εφαρμόσει και το κυπριακό μοντέλο, δηλαδή οι δανειολήπτες να αγοράζουν το δάνειό τους στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, διότι το ασφαλιστικό σύστημα διαλύθηκε από το γνωστό PSI. Ζητούμε πλέον την επαναφορά κοινωνικών πόρων για το ασφαλιστικό σύστημα. Οι κοινωνικοί πόροι ήταν θεσμοθετημένοι πριν τα μνημόνια, απέδιδαν με σημερινές τιμές 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο και θεωρούμε ότι η επαναφορά των κοινωνικών πόρων μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος. Εμείς συγκροτούμε το ψηφοδέλτιό μας με υποψηφίους από όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να έχουμε και θα έχουμε υποψηφίους τουλάχιστον 3 από κάθε περιφέρεια. Οι υποψηφιότητες σηματοδοτούν και τις δράσεις τις οποίες αναλάβουμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε σημαντική εκπροσώπηση των νησιών του Αιγαίου. Τα νησιά του Αιγαίου δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Οι άξονες πολύ σύντομα, για να δεχτούμε και ερωτήσεις, είναι ότι θα πρέπει να προωθηθούν οι μετεγκαταστάσεις. Υπήρχε δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετεγκαταστάσεις, 66.400, έγινε το 1/3. Θεωρούμε λοιπόν να συνεχιστεί το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων. Δεύτερον, να γίνει άμεση επαναπροώθηση όσων παρανόμως βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν δικαιούνται ασύλου. Και τρίτον, να υπάρξει και ένα ζήτημα προσοχής στα θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας, διότι δεν μπορείς να έχεις 20.000 αλλοδαπούς στα νησιά του Αιγαίου την ώρα που ο Ερντογάν συνεχίζει να απειλεί και να δημιουργεί προβλήματα. Στο ψηφοδέλτιό μας θα είναι ακτιβιστές οι οποίοι συμμετείχαν μαζί μου
όπως και με την Κωνσταντίνα, στις μεγάλες διαδηλώσεις του ελληνικού λαού ενάντια στο ξεπούλημα της Μακεδονίας μας και της ιστορίας μας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην κατάρτιση της Συμφωνίας των Πρεσπών και αυτό θα εκφράζεται και με υποψηφιότητες στο ψηφοδελτιό μας. Στο ψηφοδελτιό μας θα εκφράζονται υποψηφιότητες επίσης για την προώθηση της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμπληρώνονται δυστυχώς φέτος 100 χρόνια από την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Επίσης έχουμε υποψηφίους, ήδη τον κύριο Κωνσταντίνο Στασινό τον ανακοινώσαμε προχτές στην Άρτα, κατάγεται από το μαρτυρικό κομμένο, σηματοδοτώντας έτσι την συνέχιση της δράσης μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι κορυφαίο θέμα, το έχουμε θέσει επανειλημμένα στην Ευρωβουλή και παλεύουμε προκειμένου να γίνει επιτέλους η εξόφληση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Στη βάση αυτή λοιπόν οι υποψηφιότητες που θα έχουμε θα σηματοδοτούν σχέση και επαφή με όλες τις περιφέρειες και ανάδειξη μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων. Σε αντίθεση με τα άλλα ευρωψηφοδέλτια, εμείς θέλουμε μέσα από τη διαδικασία αυτή να διατηρήσουμε στενούς δεσμούς με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, να αναδείξουμε, όπως είπαμε, κοινωνικά θέματα και να διασυνδέσουμε το ψηφοδέλτιό μας και τους υποψηφίους μας με τις περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρξει βεβαίως η στήριξη του ψηφοδελτίου μας από τον ελληνικό λαό, το ψηφοδέλτιό μας λοιπόν θα προωθεί και ο συνδυασμός τα θέματα που απασχολούν τις περιφέρειες. Εδώ είναι γνωστό ότι έχουμε το πρόβλημα με τον αυξημένο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει αγώνα στο ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε ότι το ελάχιστο που πρέπει να υπάρξει είναι η εφαρμογή του νόμου που ισχύει μέχρι σήμερα, δεν τον εφαρμόζει η κυβέρνηση, για μειωμένο φόρο προστιθέμενης αξίας κατά 30%. Δεύτερον, να αποσυνδεθεί η ρύθμιση για τα 5 νησιά που έχουν του φόρου προστιθέμενης αξίας από το προσφυγικό, αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Και τρίτον, να εφαρμοστεί αυτό που προτείναμε, όπως η Ευρωβουλή ψήφισε τη ρύθμιση για την Ιταλία, την περιοχή του Λουγκάνου, να απαλλαγεί τελείως από τη ρύθμιση ΦΠΑ, το ίδιο να ισχύσει και για τα νησιά του Αιγαίου, γιατί βρίσκονται σε πλήρη ανταγωνισμό με την Τουρκία. Το δεύτερο θέμα είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, διότι υπάρχουν προβλέψεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό και φυσικά συνταγματική ρύθμιση, η οποία δυστυχώς δεν τηρείται. Το τρίτο θέμα είναι να υπάρξει το μεταφορικό ισοδύναμο όχι μέσα από καταβολές του ελληνικού προϋπολογισμού, πράγμα που μειώνει τα ποσά που δίνονται, αλλά μέσα από μία ρύθμιση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενισχύει το μεταφορικό ισοδύναμο σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή, ένας δήμος ή μια περιφέρεια να έχει ένα δικό της πουλίο. Αλλά επειδή θεωρούμε αυτά ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολα, εμείς θέλουμε η χρηματοδότηση όλων των δράσεων να γίνεται μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μαζί με τις θέσεις και τις ρυθμίσεις για το μεταναστευτικό και την πάλι βέβαια για τα εθνικά μας θέματα, νομίζω ότι συμπληρώνεται ένα πάζλ σημαντικών δράσεων για τα 12 νησιά, για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα μπορούσα να πω καλύτερα, με στήριξη επίσης της τουριστικής ανάπτυξης, με μέτρα για να περιοριστεί το all inclusive, διότι ο καθένας με το βραγελάκι έρχεται και απλά θα έλεγα δεν δαπανά ποσά τα οποία θα μείνουν στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Και επίσης απαιτούνται ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Θεωρούμε ότι η ΚΟΣ χρόνια παραδοσιακά ήταν μια περιοχή που είχε ισχυρό πρωτογενή τομέα, δυστυχώς έχει μείνει πίσω
και πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα κάναμε επαφές με φορείς, με το επιμελητήριο, με τον εμπορικό σύλλογο, με εκπροσώπους των αγροτών, των αλλιέων. Είδαμε τον κύριο Δήμαρχο, τον έπαρχο, τον Σεβασμιότατο, διότι εμείς θεωρούμε ότι η Ορθοδοξία μας είναι σημαντικός παράγοντας για τη στήριξη του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους και επειδή πιστεύουμε στην Ευρώπη των Εθνών και των Πατρίδων, θεωρούμε ότι η θρησκεία μας πρέπει να στήριχθει και δεν πρέπει να βρίσκεται υποδιωγμό τόσο σε σχέση με τις επικείμενες ρυθμίσεις του Συντάγματος και την κατάργηση του γνωστού άρθρου 3, όσο βεβαίως και σε διάφορα άλλα επίπεδα παγκόσμια, ξέρετε ότι υπάρχει δίωξη χριστιανικών πληθυσμών. Ενημερώσαμε γι' αυτά τον Σεβασμιότατο και φυσικά κάναμε επαφή και με άλλους φορείς. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, η Ευρώπη σήμερα νομίζω ότι υποδιηγεί όλες τις χώρες της και επηρεάζει και θα έλεγα και πολλές φορές επιβάλλει την άποψή της. Πώς μπορείτε λοιπόν εσείς να ανατρέψετε κάποιες καταστάσεις οι οποίες πια έχουν γίνει στάτους. Πώς μπορείτε δηλαδή να έρθετε ενάντια με τα θέλω της Ευρώπης τα οποία δεν μπορούν να αντισταθούν ούτε και οι κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ. Η Ευρώπη συγκροτεί τις αποφάσεις της μέσα από διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές είναι σε επίπεδο κυβερνήσεων, όπου πολλές φορές οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα βέτο και άρα μένει από την ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει το δικαίωμα βέτο και να στηρίξει τα εθνικά συμφέροντα. Παράδειγμα, αποφασίστηκε η αδασμολόγητη εισαγωγή 300.000 τόνων του νησιακού λαδιού. Αυτό έχει οδηγήσει σε καταστροφή των τιμών του ελληνικού ελαιολάδου ιδίως φέτος. Αυτό για να γίνει έπρεπε να ψηφιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και δυστυχώς το ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δυστυχώς αυτό το ψήφισαν και Έλληνες ευρωβουλευτές, όχι εγώ. Άρα λοιπόν για κάθε θέμα πάντοτε γίνονται ψηφοφορίες στις οποίες υπάρχουν δυνατότητες αναλόγως του θέματος κάθε φορά είτε να ανατραπούν θέματα, είτε να μην περάσουν. Παράδειγμα, η γνωστή TTIP, που ήταν η Διεθνή Συμφωνία, που ήθελαν οι ΗΠΑ, δεν μπόρεσε να περάσει και λόγω των αντιρρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί σχηματίστηκε μια πλειοψηφία. Η ΣΕΤΑ, που κατέστρεψε την ελληνική φέτα, πέρασε τόσο γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταθάκης, ψήφισε σε επίπεδο υπουργών, όσο και γιατί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη περίπτωση μαζί με άλλους ευρωβουλευτές ψήφισαν το θέμα αυτό. Δείχνει λοιπόν ότι κάθε φορά μπορεί κανείς να βάζει τα θέματα, να αντιδρά, να τα σταματά, ενδεχόμενα και να χάνει, διότι δεν μπορεί να είμαστε πάντοτε στην πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης. Ευχαριστώ. Καλό. Και να λέτε το, από ποιο μέσο είστε. Από το βήμα της Cook & Gian News συνεργάτης. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία, να ρωτήσουμε την κυρία Τζάνου Ψαρομπά τους λόγους, είναι μια ακόμα υποψήφια, τους λόγους που δίνετε την υποψηφιότητά σας και είναι και μαζί με τον κύριο Μαριγιά. Τι σας κέρδισε? Καταρχήν, η πρόταση όταν ήρθε θεωρήθηκε από μένα άκρος θυμητική, κυρίως γιατί δίνεται η φωνή σε κάποιον ο οποίος κατοικεί στα νησιά μας, στην Παραμεθόριο, στην ΚΟ, να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο αγώνα. Δίπλα σε έναν πολιτικό, τον οποίο τον εκτιμώ για τη δράση του κυρίως και για το ότι δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά του. Θεωρώ ότι πλέον ορίμασαν οι καταστάσεις, έτσι ώστε άνθρωποι της ηλικίας μου να πάρουν πλέον την τύχη στα χέρια τους και να σταματήσουν να περιμένουν να εκφράσει κάποιος άλλος πολιτική για αυτούς. Δυστυχώς χάσαμε με αυτή τη συμπεριφορά. Δεν μας εκφράζουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση. Το θέμα της Ευρώπης θα πρέπει να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο γιατί φαίνεται ότι είμαστε τελείως απέδευτοι, δεν γνωρίζουμε καν τη δύναμή μας σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι πρόσφατα επιλεγόντουσαν διάφοροι άνθρωποι να πηγαίνουν να συμμετέσχουν στην Ευρωβουλή λόγω του ότι κάποιοι θέλανε να εξοπλίσουν συμβόλαια. Άνθρωποι οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τη στιγμή που έπρεπε. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα.
Εκεί που περιμέναμε να βοηθηθούμε, η πολιτική μάλλον έδειξε να περιμένει κάτι από εμάς που εμείς ποτέ δεν δείχναμε. Συντάσσουμε μαζί με τον Νότο Μαριά, προκειμένου να βοηθήσουμε τα νησιά μας, να ξαναπροστατεύσουμε την ισχυρικότητά μας την οποία τείνουμε να απολέσουμε, να βοηθήσουμε τους κατοίκους να ξαναγυρίσουν στο νησί, να βοηθηθούν οι οικογένειες να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους, οι κάτοικοι να νιώσουν ασφάλεια δίπλα στις παροχές αυτές που πρέπει να τους δώσει τόσο το κράτος όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε πολίτες και του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε καταστεί πολίτες τρίτης κατηγορίας ουσιαστικά. Με αυτή όλη τη λογική και με αυτό το όραμα συντασσόμαστε προκειμένου να επιδιώξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Τη δουλειά δεν τη φοβόμαστε. Είμαστε εδώ, είμαστε νέοι, είμαστε δίπλα σε όλους. Δεν θα τρομάξουμε και δεν θα κρύψουμε κάτι. Τα πράγματα θα τα πούμε με το όνομά τους. Ναι, αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν μας κάνει φασίστες, δεν μας κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ναι, αγαπάμε την ορθοδοξία μας, ναι, είμαστε γονείς, ναι, αγαπάμε την οικογένεια. Για όλους αυτούς τους λόγους προχωράμε μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ελλαδικού από το Ράδιο Πρώτο, κύριε Μαριά, θα ήθελα λίγο να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα εκείνα που πραγματικά μπορούν να επιληθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι πολλά από αυτά που αναφέρατε είναι και στην ατζέντα των κεντρικών πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Και επίσης θα ήθελα λίγο να το σχόλιο σας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βλέπετε ότι πηγαίνει? Υπάρχουν νέες τάσεις που έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία? Βλέπουμε ψήφο διαμαρτυρία σε διάφορες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως. Ακόμη και στη δική μας χώρα, πολλοί θεώρησαν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε από αυτή την ψήφο διαμαρτυρία των πολιτών. Υπάρχουν φωνές ακραίες είτε αριστερά είτε δεξιά. Ποια είναι λοιπόν η δική σας εκτίμηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι δύο θέματα που θέσατε. Να πιάσω το δεύτερο και θα επανέλθω στο πρώτο. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται πολύς πλούτος. Το θέμα είναι ότι δεν διανέμεται δίκαια. Όταν έχεις πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ, το ερώτημα είναι πού πάνε αυτά τα λεφτά. Και εδώ έχουμε μία κατάσταση όπου αφενός μεν ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο γερμανογαλλικός άξονας, εκμεταλλεύεται τον Ευρωπαϊκό Νότο, και ταυτόχρονα μέσα στα κράτη, ακόμη και του σκληρού πυρήνα, υπάρχει και εκεί η κοινωνική ανισότητα. Όταν ο κύριος Ντράγκη έχει δαπανίσει 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει ομόλογα, παρατηρεί κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται επίσης μια νέα διανομή πλούτου. Διότι τα ομόλογα τα οποία αγοράζει είναι υπερτιμολογημένα. Οι εταιρείες που παίρνουν, των οποίων τα ομόλογα αγοράζονται, δεν δεσμεύονται να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Γίνεται λοιπόν μια αύξηση των αξιών των ομολόγων λόγω της ζήτησης, χωρίς να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του πλούτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πολίτες, σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν ότι εφόσον δεν γίνεται η διανομή αυτή ορθά, μετατρέπονται σε αντισυστημικούς. Και η αντισυστημική αυτή η πολιτική και η αμφισβήτηση οδηγεί σε πολιτικές επιλογές. Δυστυχώς, το αντισυστημικό κίνημα, αν θέλετε, το καπέλωσε σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη η άκρα δεξιά. Και έτσι εμφανίζεται ως δίθεν λύση, ενώ επί της ουσίας απλά αξιοποιεί την αγανάκτηση των πολιτών. Εμείς ως πολιτικό κίνημα θέλουμε, είμαστε ένα αντισυστημικό κίνημα, είμαστε αντιμνημονιακοί, είμαστε υπέρ της δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου και θέλουμε με ένα πατριωτικό τρόπο και δημοκρατικό να εκφράσουμε αυτές τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και με αντίστοιχες δυνάμεις στην Ευρώπη να έχουμε μια παρουσία στην Ευρωβουλή τέτοια η οποία να, αν θέλετε, να εκφράσει πραγματικά τις προσδοκίες των λαών. Τώρα το δεύτερο θέμα, μια παράκληση, επειδή έχουμε τη συνέντευξη τύπου,
Δεν έχουμε ξεκινήσει την εκδήλωσή μας για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Όσοι είστε εντός της αίθουσας, να έχουμε μια ησυχία. Το δεύτερο που θέσατε, πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ας πούμε, ως πολιτικό κίνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωβουλή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ειδική σχέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα διαλύθηκε από τα μνημόνια. Την ευθύνη αυτή την φέρουν οι δανειστές οι οποίοι επέβαλαν ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο δεν έβγαινε. Θα δείτε αργότερα σε βίντεο την ερώτηση που έχω κάνει στον κύριο Ντάισενμπλουμ, ο οποίος δέχεται ότι τελικά τα μνημόνια δεν έσωσαν την Ελλάδα αλλά έσωσαν τις ξένες τράπεζες. Επομένως, τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις για την Ελλάδα. Πετύχαμε μια τέτοια εξαίρεση όταν η Ευρωβουλή αποφάσισε για το πρόσφατο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης η Ελλάδα να μην πληρώσει καμία συμμετοχή της και το 100% της χρηματοδότησης να είναι ευρωπαϊκό, που αυτό δεν επιτρέπεται. Πέρασε ειδικός κανονισμός γι' αυτό. Άρα λοιπόν λέμε ότι οι ειδικοί κανονισμοί μπορούν να περάσουν για πολλά θέματα. Παράδειγμα, ειδικός κανονισμός και εξαίρεση για την καταβολή του ΦΠΑ όπως έγινε για την Ιταλία. Γιατί και για την Ιταλία ειδική εξαίρεση ήταν. Δεύτερον, ειδική εξαίρεση για την ναυπηγική βιομηχανία. Έχουμε το Σκαραμαγκά που είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Μεσογείου και δεν μπορεί να φτιάξει εμπορικά πλοία διότι έχει υποστεί μία ποινή από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2025 και ζητάει η Ευρώπη 350 εκατομμύρια ευρώ από το Σκαραμαγκά. Αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά θα είχε καινούργιο ναυπηγείο ο Σκαραμαγκάς. Ζητάει από τη Λάρκο 130 εκατομμύρια ως πρόστιμο η Ευρώπη. Αν η Λάρκο είχε αυτά τα χρήματα θα έκανε ένα νέο εργοστάσιο. Άρα λοιπόν αυτές οι ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί λόγω των κανονισμών κρατικών ενισχύσεων πρέπει να σταματήσουν. Τώρα η συζήτηση που γίνεται για τα κόκκινα δάνεια θα είδατε ότι σκοντάφτει στις απαγορεύσεις των κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή λένε μα δεν μπορεί να δοθούν 7,5 δις από τον κρατικό προϋπολογισμό για να σωθούν τα κόκκινα δάνεια. Και εγώ ρωτάω τα εκατομμύρια που δόθηκαν μέσω των μνημονίων που σώθηκαν οι τράπεζες. Αυτά δεν ήταν κρατικές ενισχύσεις. Άρα λοιπόν χρειάζονται ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Χρειαζόμαστε μια ρύθμιση και μια εξαίρεση για τη ΔΕΗ. Η βουλγαρική ΔΕΗ δεν πληρώνει δικαιώματα αερίων ρήπων. Αν αυτό εφαρμοστεί στην Ελλάδα, είναι κέρδος 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη ΔΕΗ. Την ίδια εξαίρεση έχει πάρει η Πολωνία. Επομένως, ένα σύστημα εξαιρέσεων που το λέμε εμείς ειδική σχέση, που μπορεί να είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, μόνιμες εξαιρέσεις για όλη την οικονομία, μπορεί η ελληνική οικονομία να ανασάνει, μπορεί να σταθεί στα πόδια της και μπορεί να ανταγωνιστεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συγκροτήσουμε συμμαχίες, προτάσεις και πολύ πρακτικά να περνάμε θέματα τα οποία στηρίζουν την πατρίδα μας. Απλό θέμα άλλο. Το οποίο προέκυψε ως είδηση. Έχουμε τους αναπληρωτές δασκάλους που έχετε πάρα πολλούς εδώ. Αυτή είναι σε ομοιρία. Είναι 22.000 άνθρωποι. Ήρθε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν ο μοναδικός, μάλλον όχι, ήμουν εγώ και η κυρία Κούνεβα στην Επιτροπή Αναφορών για να στηρίξουμε αυτή την υπόθεση. Η κυρία Κούνεβα βέβαια στήριξε και λίγο ΣΥΡΙΖΑ και λίγο κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από πρότασή μου έγινε δεκτό να ανοίξει φάκελος κατά της κυβέρνησης για ότι παραβιάζει την νομοθεσία την ευρωπαϊκή και να σταλούν επιστολές στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Παιδείας να ρυθμίσει το θέμα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να διοριστούν. Αυτά λοιπόν είναι μικρά θέματα σε σχέση με τα μεγάλα της Ευρώπης αλλά μεγάλα για αυτούς τους 22.000. Τέτοια θέματα υπάρχουν πολλά καθημερινά στα οποία εμείς παλεύουμε και βάζουμε τη σφραγίδα μας. Θέλω να σας πω ένα άλλο. Παρέμβαση για το πώς μπορεί να στηριχθεί η αεροπορική σύνδεση των νησιών. Διότι δεν έχουν αεροπορική σύνδεση σοβαρή. Τώρα, μάλιστα, από ό,τι μου κατήγγειλε και ο κ. Διακομιχάλης, τον οποίο τον βλέπω εδώ παρόντα και τον ευχαριστώ, δεν κατεβαίνει, όταν το αεροπλάνο δεν μπορεί να κατέβει στην Κάλυμνο, αντί να τους φέρουν στην ΚΟ, ξαναγυρνάει πίσω. Αυτά τα θέματα μπορεί να τα βάλει κανείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προβλέπονται ενισχύσεις. Θέλετε κάτι άλλο. 750 εκατομμύρια ευρώ είναι στη διάθεση της Ελλάδος για να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές, που σημαίνει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, αλλάζει στον περιφερειακό σχεδιασμό
και με 350 εκατομμύρια μπορεί να φτιάξει και το λιμάνι εδώ στην ΚΟ και να βγάλει και στήριξη οικονομική για πολλά ξενοδοχεία τα οποία καταστράφηκαν. Αυτά είχα έρθει εδώ πριν 2 χρόνια, τα είχα πει, έγιναν οι προτάσεις. Βγήκε η Επίτροπος, η κυρία Κρέτσου, στην Ευρωβουλή και μου λέει: ξέρετε κάτι, δεν είναι 750 εκατομμύρια, είναι 1,3 δις. Και καλό λέει την κυβέρνηση να έρθει να πάρει τα λεφτά. Όσο είδατε εσείς την κυβέρνηση να παίρνει τα λεφτά, αλλά τόσο την είδα και εγώ. Καλά. Απλώς για να ρωτήσω να ρωτήσω γιατί να είπατε για την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλουμε να μας κάνει και μια αρρύθμιση αυτών των 4 και κάτι χρόνων που είστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε ικανοποιημένος από τις τακτικές που ακολουθεί και να μην αναφερθούμε στο προσφυγικό που δεν μπορεί να επιβάλλει στοιχειώδεις διεθνείς νόμους για να ανοίξουν τα σύνορα, να ανοίξει η Ουγγαρία, η Πολωνία και να δέχεται τους πρόσφυγες, όταν να βγάζει ψηφίσματα κατά άλλων χωρών, πρόσφατη περίπτωση της Βενεζουέλας που υποστήριξε τον εκλεκτό του Τραμπ και βεβαίως ο λόγος είναι, το ξέρουμε όλοι, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και 2 λόγια για τις γερμανικές αποζημιώσεις, τις οποίες έχετε παλέψει και θα συνεχίσετε, υποθέτω. Πόσο ικανοποιημένος είστε και τι θα κάνετε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και αν επανεκλεγείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό παλεύουμε για το αδύνατο. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μια συνεχής μάχη. Όταν ξεκινήσαμε να βάζουμε τα θέματα της Τουρκίας με προτάσεις να παγώσουν τα κονδύλια που δίνονται στην Τουρκία και να επιβληθούν και οι Ρώσεις, δηλαδή το 2014, το κλίμα στην Ευρώπη ήταν υπέρ του Ερντογάν και τα ψηφίσματα και οι προτάσεις οι οποίες είχαν κατέβει θα έλεγα ότι δεν περνούσαν. Τώρα που για δικούς τους λόγους οι Γερμανοί ευρωβουλευτές και οι Γάλλοι ευρωβουλευτές δεν συμφωνούν με τον Ερντογάν, το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να περάσει ψηφίσματα καταδικαστικά κατά της Τουρκίας και από ό,τι φαίνεται εντός του Μαρτίου θα υπάρξει και ειδική απόφαση για να παγώσει κάθε ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας και κονδύλια. Επομένως είναι θέμα συσχετισμού δύναμης και είναι θέμα κάθε φορά να μπορείς να δένεις τα δικά σου συμφέροντα με τα συμφέροντα και άλλων χωρών για να μπορείς να αθροίζεις σημαντικά πράγματα. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ένα σοβαρό θέμα στο οποίο οι συμμαχίες είναι μικρές και περιορισμένες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2014 ξεκίνησα επαφές με τους Ιταλούς ευρωβουλευτές που και αυτοί έχουν αντίστοιχα ζητήματα και με Πολωνούς. Έχω πάει και στην Πολωνία και στη Βασοβία και στο Auschwitz και να προετοιμάσω αυτές τις συνεργασίες. Τώρα τελευταία η πολωνική κυβέρνηση αποφάσισε και αυτή να διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτό είναι κάτι θετικό. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να γίνει κάτι και κυρίως πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις από τη δικιά μας πλευρά. Δηλαδή, πρώτον, η κυβέρνηση να φέρει επιτέλους στη Βουλή για ψήφιση το τελικό πόρισμα που υπάρχει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δεύτερον, να εγγράψει τις γερμανικές αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουμε μονομερώς. Και τρίτον, να περνούσαμε σε μια τιτλοποίηση του κατοχικού δανείου. Όλα τα δάνεια, ακόμη και τα στοιχαστικά, έχουν τιτλοποιηθεί. Άρα και το κατοχικό δάνειο θα μπορούσε να τιτλοποιηθεί. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν συγκεκριμένα. Τώρα, τι μπορούμε ακόμη να κάνουμε. Πρώτον, όσες δυνάμεις θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή της κατάρτισης της συμφωνίας των Πρεσπών, μπορούμε, και εμείς συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτές τις δυνάμεις, μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε σχέση με την μη ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων. Διότι τα Σκόπια από αύριο θα θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις, θα θέλουν να πάρουν κονδύλια. Προβλέπονται 400 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικό χρήμα και 400 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα δάνεια. Αλλά για να δοθεί το χρήμα ή τα δάνεια υπάρχουν προϋποθέσεις. Άρα κάθε φορά εμείς ή ελέγχουμε ή ψηφίζουμε. Επομένως, σε αυτά τα θέματα μπορούμε εμείς να έχουμε αποφασιστική παρουσία και κάθε φορά να βάζουμε το δικό μας στίγμα και όταν γίνονται ψηφοφορίες φερπίν να μην δεχόμαστε να περάσουν οι κατευθύνσεις αυτές οι οποίες είναι υπέρ των Σκοπίων. Σας λέω προχθεσινή παρέμβασή μου τι θα γίνει με τα εμπορικά σήματα που έχουν το όνομα Μακεδονία, μακεδονικός χαλβάς, μακεδονικό κρασί κλπ. Δεν πήρα καλή απάντηση και διαφωτιστική από την Κομισιόν που δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και άρα στο σημείο αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Επόμενο θέμα είναι τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. Σε αυτό
και με αφορμή τη δολοφονία του Κατσίφα, το οποίο το έχουμε θέσει, η απάντηση πρόσφατη της Κομισιόν είναι ότι θα ελεγχθεί η Αλβανία για να υπάρξει απάντηση για τη διερεύνηση της δολοφονίας του Κατσίφα. Στα θέματα της αξιοποίησης της ελληνικής, μάλλον της κυπριακής ΑΟΣ. Εκεί είχαμε πρόσφατη δήλωση, αν είδατε, σε παρέμβασή μου του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, τον οποίο ρώτησα υπό ποιους όρους θα στηρίξει την Κύπρο. Και η απάντησή του ήταν σαφέστατη ότι στηρίζει Κύπρο, όπως σαφέστατη ήταν και η απάντηση του κ. Μακρόν πάλι σε παρέμβαση δική μου. Ξέρετε, έχουμε την ευκαιρία οι ευρωβουλευτές, εφόσον είμαστε παρόντες, να συνομιλούμε ακόμη και με πρωθυπουργούς άλλων κρατών, οι οποίοι μας επισκέπτονται. Εγώ είχα την ευτυχία να θέσω θέματα στον κύριο Μακρόν, στον πρωθυπουργό του Βελγίου, στον πρωθυπουργό της Φιλανδίας, ο οποίος δεν στήριξε τόσο πολύ την απάντηση που ήθελα εγώ, γιατί η Φιλανδία έχει σχέσεις με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πρέπει κανείς να βάζει τα θέματα, τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας κλπ. Μπορούμε λοιπόν σε πολλά επίπεδα να βάζουμε τα θέματα και να έχουμε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που επιθυμούμε. Επομένως, εμείς λέμε γερμανικές αποζημιώσεις είναι κορυφαίο θέμα, το σκοπιανό θα είναι οπωσδήποτε, προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας Βόρειου Ηπείρου. Σταματούμε και πρέπει να σταματήσουμε τις απειλές του Ερντογάν με πολύ πρακτικά μέτρα και με μέτρα που θα επιβάλλουν πυλές, πολύ συγκεκριμένες. Και ας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί την ημέρα των φώτων ήμουνα στην Κάλυμνο και σήμερα συναντήσαμε και εδώ τους Αλλιείς. Τι γίνεται, οι Αλλιείς δεσμεύονται από αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλλία, λέμε, του ψηφία ή του κόκκινου τόνου, και απέναντι τα τουρκικά αλλιευτικά δεν δεσμεύονται. Κάνουν λοιπόν, αλλιεύουν αυτά τα είδη και εν συνεχεία ξαφνικά τα βλέπουμε να έχουν εισαχθεί στις αγορές της Ιχθυόσχαλας, στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Δηλαδή εδώ είναι διπλή η παρανομία. Επομένως αυτό κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα. Είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα πετύχουμε άμεσα. Υπάρχουν θέματα τα οποία οπωσδήποτε θέλουν ένα συσχετισμό δύναμης και άλλες παρεμβάσεις. Και τελειώνω με το θέμα της Βενεζουέλας που θέσατε. Η Βενεζουέλα είναι μια περιοχή που πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ναι, ναι. Και είναι, βεβαίως, και είναι δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν την αρπαγή αυτών των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Κανένας δεν το αμφισβητεί και το έχω επισημάνει επανειλημμένα. Ταυτόχρονα στη Βενεζουέλα γίνεται μια διαμάχη από τη μια πλευρά των ΗΠΑ και από την άλλη είναι οι Ρώσοι που στηρίζουν τη Βενεζουέλα και οι Κινέζοι που στηρίζουν τη Βενεζουέλα γιατί έχουν δανείσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ και φοβούνται να χάσουν τα λεφτά τους. Η θέση δική μου σε διάφορα ψηφίσματα, γιατί δεν έγινε πρώτη φορά ψήφισμα, ήταν να κάνω αποχή γιατί θεωρούσα ότι εκεί γίνεται μια σύγκρουση υπερδυνάμεων και αν θέλετε τα ελληνικά συμφέροντα ήταν σε απόκληση. Όμως, από την ώρα που ο κύριος Μαδούρο έγινε πολύ στενός σύμμαχος και συνεργάτης του κυρίου Ερντογάν, με τον οποίο εμπορεύεται λάθρε εμπόριο πετρελαίου χρυσού και είναι πλέον βασικό στήριγμα ο Ερντογάν του Μαδούρο, αλλά αυτό δεν με νοιάζει. Όσο με νοιάζει ότι είναι ο Μαδούρο του Ερντογάν, η δικιά μου θέση οριοθετείται γύρω από τα εθνικά θέματα. Όσοι στηρίζουν Σκόπια ή Ερντογάν, βρίσκομαι απέναντί τους. Αυτό έκανα και με ένα, νομίζω, τη Γουιάννα, ένα νησάκι το οποίο δεν έχει τίποτα από την Ελλάδα, αλλά δεν ψήφισα να υπάρχει δυνατότητα να έρχονται χωρίς βίζα οι κάτοικοι του, γιατί αυτή η χώρα αναγνώριζε τους Σκοπιανούς που το όνομα Μακεδονία. Είπα, αλλάξτε γραμμή για αν θέλετε να σας στηρίζουμε. Το ίδιο και με το Βιετνάμ, το οποίο ο Βιετνάμ θέλει να εισάγει παπούτσια και ρούχα στην Ελλάδα, αλλά αναγνωρίζει τους Σκοπιανούς σαν Μακεδόνες. Εγώ ψήφισα κατά της εμπορικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Μία ακόμη ερώτηση, αν θέλετε. Ένα ερώτημα για το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης που υπεγράφει στο Μαρόκο και ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό. Διότι οι περισσότεροι λένε ότι μετατρέπει το δικαίωμα στην μετανάστευση σε προνόμιο στους μετανάστες και φέτος μου πέρασε και το Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε σίγουρα έχετε κάνει παρέμβαση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κατατάσσετε το κόμμα σας στα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου. Και επίσης τι μπορούμε να κάνουμε εδώ και πέρα όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, που αν και έχει περάσει, όπως είπατε, υπάρχουν κεφάλαια τα οποία πρέπει να ανοίξουν για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
η Βόρεια Μακεδονία πλέον, Σκόπια, για αρκετούς στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συμφωνία, αν μπορούμε. Θέμα πρώτο είπαμε, το Μαρακές. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Λοιπόν, το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης, γι' αυτό έχω μιλήσει, ψήφισα κατά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτος είναι να αποφασίζει ποιοι πληθυσμοί θα κατοικούν σε κάθε κράτος. Αυτή η βασική αρχή του διεθνούς δικαίου που έχει αναγνωριστεί και από τα δικαστήρια, ήδη από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του 1915, ανατρέπεται με την απόφαση αυτή, διότι δημιουργείται δικαίωμα του οποιοδήποτε ανθρώπου στο να μεταναστεύει. Δεύτερον, προβλέπει το σύμφωνο, αν θυμάμαι καλά στο άρθρο 2, ότι η μετανάστευση είναι πηγή βιώσιμης ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο μπορεί να ισχύει ίσως για τις πολυεθνικές, γιατί έχουν μετανάστες με τσάμπα εργατικά δυναμικά, ποσάρμα στην περιπτώσει, μισθούς πείνας κλπ. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους επαγγελματίες, για τους αγρότες, μια σειρά χωρών. Τρίτον, θεωρεί το σύμφωνο αυτό ότι θα ενηθεί, έτσι λέει, το θέμα το δημογραφικό μέσα από τη μετανάστευση. Εμείς πιστεύουμε ότι το δημογραφικό θέμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα λυθεί με τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Γι' αυτό στηρίζουμε και τους τρίτεχνους, τους πολίτεχνους κυρίως, και έχουμε πολιτικές υπέρ της οικογένειας. Στη βάση αυτή λοιπόν, στην ψηφοφορία που έγινε, έγιναν δύο ψηφοφορίες. Η μια από αυτές ήθελε τα 2/3, δεν τα πήρε τα 2/3 και αυτό δείχνει, για να πάω στην ερώτηση την άλλη, ότι στη νέα Ευρωβουλή θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν στηρίζουν αυτό που λέμε νέα τάξη πραγμάτων, πλήρη απελευθέρωση των συνόρων και παγκοσμιοποίηση και από διάφορες πλευρές και διάφορες αφετηρίες, γιατί δεν είναι όλοι στην ίδια ιδεολογική γραμμή, θα αντιδρούν, αλλά όταν θα αθροίζονται σε ψηφοφορίες τα αποτελέσματα, δεν θα είναι τόσο ευμενή για την νέα τάξη πραγμάτων. Εμείς είμαστε ένα κίνημα το οποίο προσδιορίζεται ως αντισυστημικό, διότι τα σύστημα σήμερα στην Ευρώπη είναι τέτοιο, όπως είπαμε πριν, που παράγει μεν πλούτο αλλά δεν το διανέμει δικαία. Είμαστε κίνημα αντιμνημονιακό γιατί τα μνημόνια ισχύουν. Το είδατε και σήμερα, νομίζω, ανανεώθηκε η ενισχυμένη εποπτεία για να δείξει ότι αυτή θα συνεχίζεται για πολλά χρόνια. Είμαστε ένα κίνημα πατριωτικό και προσδιορίζουμε τον πατριωτισμό πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή να στηρίξουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας και τα δικαιώματα των Ελλήνων οι οποίοι βρίσκονται άνω την Ιφιλίο και πολύ περισσότερο την ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου και όπου έχουμε μειονότητες και έχουμε και ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είμαστε ένα κίνημα που στην Ευρώπη μιλά για την Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων. Αυτά όλα, θα έλεγα εγώ, δεν μπορώ να προσδιοριστούν με μία λέξη, διότι υπάρχει μια σχηματική αντίληψη, ο ευρωσκεπτικιστής και ο φιλοευρωπαίος, ας το πούμε. Εμείς προσδιοριζόμαστε ως ένα κίνημα με θετική πρόταση, που έχει όλες αυτές τις θετικές προτάσεις και δεν είμαστε στο αντί. Επομένως, θα έλεγα ότι κοιτάμε μπροστά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Για μας κορυφαίο θέμα είναι η στήριξη των εθνικών συμφερόντων. Και πάμε τώρα στο θέμα των πρεσπών. Με αυτό που έγινε, προχωρεί πλέον η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αλλά εάν κανείς εφαρμόσει μια συνεπή πολιτική, μπορεί τα Σκόπια να μπουν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι και οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι δεν θα θέλουν να μπουν τους Σκοπιανούς, γιατί τώρα συνειδητοποιούν ότι αυτή η περίφημη άνοιξη των Βαλκανίων θα έχει τεράστια προβλήματα και παίζει πάλι τον ρόλο των ΗΠΑ στην κόντρα τους με τους Ρώσους, παρά ευνοεί την ίδια την Ευρώπη. Μπορούμε στο δικαστικό επίπεδο στην Ελλάδα να ζητήσουμε ακύρωση της συμφωνίας, διότι έπρεπε να εγκριθεί με 180 βουλευτές, επειδή έδωσε η συμφωνία δικαιώματα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να κρίνει αποφάσεις εις βάρος και της Ελλάδας ενδεχόμενα, και να δώσουμε τη μάχη στο διεθνές επίπεδο.
Κάντε εσείς μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα φύγουν οι υπόλοιποι αφού θα ακούσουν τη συνέντευξη τύπου, δεν έχει νόημα να ακούσουν την ομιλία. Αστείο. Κι Άρης από Ετσία Νιούς, ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την αναφορά σας στις φυσικές καταστροφές και στη μια αξιοποίηση του Περιφερειακού Ταμείου, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα ΤΙΣΚΟ, τι παραλήψεις,